Μιλήσουμε με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κούλογλου. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, καταρχάς, έχει ακουστεί από το πρωί από διάφορους συνταγματολόγους, από δικηγόρους, ότι ίσως δεν είναι και τόσο νόμιμο αυτό που πάει να ψηφιστεί σε λίγη ώρα στο Κοινοβούλιο. Τι ισχύει στην Ευρώπη σχετικά με τις offshore? Κοιτάξτε, δεν ξέρω, δεν είμαι και νομικός για να σας πω και δεν ξέρω ποια ακριβώς η νομική άποψη που μου λέτε για το αν είναι αυτό νόμιμο ή όχι. Σίγουρα αυτό που πάει να γίνει είναι, που προτείνεται από την πλευρά της κυβέρνησης, είναι πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ευρώπη και η κυβέρνηση θεωρώ ότι αναγκάστηκε να το κάνει αυτό, γιατί όλη αυτή η ιστορία που γύρω από το ότι ήθελε να συγκαλύψει υπουργούς που έχουν offshore κτλ. Είναι πραγματικά αστεία. Παρακολουθώντας από μακριά τα πράγματα, είναι λυπηρό γενικά το φαινόμενο αυτό μιας αντιπαράθεσης που δεν έχει την πραγματικότητα ουσία. Δεν προωθεί ούτε το διάλογο, ούτε τον συγχρονισμό της χώρας με τις υπόλοιπες χώρες. Δεν έχει ουσία τα πολιτικά πρόσωπα να μην έχουν offshore εταιρείες σε μια χώρα, κυρίως όπως είναι η Ελλάδα με την οικονομική κατάσταση που έχει? Δηλαδή, γιατί ένας πολιτικός να έχει offshore? Δεν θα έπρεπε να έχουμε offshore εταιρείες, ασφαλώς και όχι. Αλλά ξέρετε το τι σημαίνει ακριβώς το θέμα, είναι τι σημαίνει ακριβώς offshore εταιρεία. Παραδείγματος χάρη τώρα με τη ρύθμιση που πάει να γίνει, οποιαδήποτε εταιρεία σε οποιοδήποτε χώρα θεωρείται offshore, και μάλιστα όχι μόνο για τον βουλευτή, αλλά και για συγγενείς, και όχι μόνο για τους βουλευτές, αλλά και για δικαστικούς κτλ. Για όλο τον κόσμο δηλαδή. Δηλαδή στην πραγματικότητα γίνεται ένας διάλογος κουφών με λαϊκιστικούς όρους, που οδηγεί τελικά ώστε να μην μπορεί να κάνει κανείς κανένας είδους επιχείρηση ή να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό, άπλα και είναι από βουλευτής μέχρι δημόσιο υπουργό. Αυτό όμως είναι μια αντίδραση θεωρώ δικαιολογημένη της κυβέρνησης, γιατί δέχεται επίθεση που δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα, γιατί πραγματικά δεν υπήρξε, πιστεύω, καμία πρόθεση να κάποιος υπουργός που είχε offshore να του περάσουν ένα νόμο το βράδυ έτσι ώστε να νομιμοποιήσετε την offshore. Καταλαβαίνετε πολιτικά, εάν εξακριβωθεί ότι οποιοδήποτε υπουργός της σημερινής κυβέρνησης αλλά και άλλων κυβερνήσεων έχει offshore, έχει offshore σε προλογικούς παράδεισους τότε θα είναι πολύ μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο. Δηλαδή τι ακριβώς... Καλά, και πολύ μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο στη χώρα μας περνάνε διάφορα έτσι επιδερμικά. Δεν νομίζω ότι θα είναι και τεράστιο πολιτικό σκάνδαλο τελικά. Θα συζητηθεί λίγο, μετά θα ξεχαστεί. Νομικά, αν δεν έχει κάποια επίπτωση, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι φοβερό. Παρ' όλα αυτά όμως και η αντίδραση της κυβέρνησης δεν ήταν ακραία. Έφτασε στο άλλο άκρο. Ναι, αλλά ήταν ακραία και πραγματικά εγώ θεωρώ ότι αυτή η διάταξη είναι πάρα πολύ αυστηρή, όπως σας είπα. Γιατί η συζήτηση γενικά στην Ελλάδα γίνεται με ακραίους τρόπους. Δηλαδή δεν γίνεται σοβαρά. Πραγματικά, ας πούμε, σας λέω από εδώ στις Βρυξέλλες που είμαι, ότι όλα αυτά τα πράγματα, εάν τα πούμε και τα μαθαίνουμε κιόλας, στην πραγματικότητα γελάνε. Όπως γελάνε με το γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη, η αξιωματική αντιπολίτευση δεν ψηφίζει υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Παραδείγματος χάρη, είναι κατεξοχήν το κόμμα υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων και αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις έχει επιβάλει στην Ελλάδα η κυρία Μέρκελ και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μέσω των δανειστών κτλ. Δηλαδή, πρέπει να σοβαρευτούμε λιγάκι. Και το λέω γιατί όλη αυτή η πόλωση, ο φανατισμός, το μίσος που δημιουργείται και μάλιστα γύρω από δευτερεύουσες ή τριτεύουσες υποθέσεις που θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί με ένα ομαλό κοινοβουλευτικό διάλογο, πλήττουν τη χώρα σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση και η Ευρώπη είναι επίσης σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση που δεν μας δίνει κανένα περιθώριο πολυτέλειας για τέτοιου είδους μικροπολιτικά παιχνίδια και ανοησίες και λαϊκισμούς από οποιοδήποτε πλευρά. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούλογλου. Καλή συνέχεια. Με τον Ευρωβουλευτή